Θα κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένη την, ε, ε, τη σύγκριση μου και δεν θα πω social media εναντίο δημοσίων σχέσεων γιατί όπως καταλάβατε ήδη τα social media αποτελούν ένα εργαλείο ε, των δημοσίων σχέσεων για τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τις δημόσιες σχέσεις. Αυτό που έρχομαι να σας πω είναι το εξής. Η σύγκριση που έρχομαι να σας κάνω είναι η εξής. Πάω να συγκρίνω λοιπόν τα social media με την βασικότερη δεξιότητα ενός επαγγελματία δημοσίων σχέσεων που είναι η σύνταξη ενός δελτίου τύπου που ιστερεί, που ιστερούν τα social media γιατί ιστερούν. Ναι, είναι απαραίτητα, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν, δεν υποτιμούμε το πόσο σημαντικό για τις δημόσιες σχέσεις είναι η σύνταξη και η αποστολή δελτίων τύπων στα μέσα. Λοιπόν, τι κερδίζουμε με τα δελτία τύπου, με τα δελτία τύπου αυξάνουμε τη δημοσιότητα την οποία, η οποία στη συνέχεια ενισχύει το εμπορικό μας σήμα. Κάνει τα μέσα να μιλήσουν για εμάς, έτσι, στα κοινωνικά δίκτυα μιλάμε εμείς για τον εαυτό μας, όμως με ένα δελτίο τύπου φαίνεται σαν να μιλούν τα άλλα μέσα, τα, τα μου μου έψιλον ουσιαστικά, για εμάς τους ίδιους. Δημιουργούν αναφορές backlinks στην επωνυμία μας, έτσι, πολύ σημαντικό, ειδικά αν έχουν και ενεργούς, ε, ενεργά links προς την ιστοσελίδα μας. Απευθύνεται σε όλους, ένα δελτίο τύπου, απευθύνεται στο κοινό του ίδιου του μέσου που θα δημοσιευτεί. Δεν απευθύνεται μόνο στο δικό μας κοινό που έχουμε στα social media. Καθορίζει την κοινή γνώμη με την επιρροή που ασκούν τα ΜΜΕ στο κοινό. Δεν είναι το ίδιο αν εγώ ο ίδιος ε, πω πόσο καλό είμαι Όσο αν το πει ένα μέσο το οποίο μέσο ασκεί μια επιρροή και διαμορφώνει τη γνώμη του, του αφοσιωμένου του κοινού Είναι πάρα πολύ σημαντικό Τα social media λοιπόν δεν μπορούν να αναλάβουν πλήρω τη σκητάλη στο παιχνίδι της δημοσιότητας Αλλά είναι σημαντικός παράγοντας ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη διαχείριση της φήμας της φήμης μας, καθώς και για την κοινωνικοποίηση του, προϊό... του προϊόντος μας, της υπηρεσίας μας, έτσι δεν τα μελούμε, τα χρειαζόμαστε, τα έχουμε ανάγκη, μαθαίνουμε να τα δουλεύουμε. Ω υπεύθυνο επικοινωνιολόγος και δημοσίων σχέσεων, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι τα χρειαζόμαστε όλα και τα δουλεύουμε με το ίδιο πάθος, με την ίδια όρεξη, με την ίδια προσοχή, γιατί το καθένα από αυτά μας προσφέρει κάτι διαφορετικό και πρέπει σφαιρικά να καλύψουμε και να ενισχύσουμε το brand μας, τα μηνύματά μας έτσι και να διαχειριστούμε τη φήμη μας. Σας χαιρετώ τώρα γιατί πρέπει να ψάξω να βρω τι άλλο βιντεάκι, τι άλλο podcast πρέπει να σας γυρίσω και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφές είτε στο podcast μου είτε στο YouTube για όποιους ε, προτιμάτε το YouTube και να ψάξετε να βρείτε και άλλα τέτοια έτσι ωραία βιντεάκια που σας τα λέω με απλά λόγια. Σας χαιρετώ. Γεια σας.